in der ganzen EU-Schule machen. Αναφωνεί το ρεπορτάζ του γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου NTV μετά την συμφωνία συμβιβασμό, στην οποία κατέληξαν οι 27 Υπουργοί Οικονομικών στις Βρυξέλλες. Ποιος θα πληρώσει τελικά τον λογαριασμό όταν κάποια από τις 200 συστημικές τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λόγω μεγέθους δεν μπορούν να φαλυρίσουν, φτάσει στο χείλος του γκρεμού? Πρώτα θα επιβαρύνονται οι πιστωτές ομολογιούχοι, στη συνέχεια οι μέτοχοι των πιστωτικών ιδρυμάτων, ακολούθως οι καταθέτες με περισσότερα από 100.000 ευρώ, και τελευταίοι οι φορολογούμενοι, μέσω συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στη Διάσωση. Ικανοποιημένος με την επίτευξη της συμφωνίας εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μια σημαντική αλλαγή να μετατοπιζόμαστε από το δημόσιο χρήμα και το φορολογούμενο πίσω στον ίδιο το χρήμα. Το πιστωτικό τομέα, ο οποίος τώρα θα είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για τη διαχείριση των προβλημάτων του. Την συμφωνία χαιρέτησε και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Οι συνομιλίες ήταν μακρόχρονες, δύσκολες και τεταμένες. Όμως ήταν αναμενόμενο. Για πρώτη φορά καθίσταται ξεκάθαρη η αρχή ότι όταν οι τράπεζες αντιμετωπίζουν προβλήματα, δεν θα πληρώνουν οι φορολογούμενοι, αλλά οι ιδιοκτήτες και οι πιστωτές των τραπεζών. Το επόμενο ακάνθοδε ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη είναι να ορίσει το κεντρικό εποπτικό όργανο, το οποίο θα έχει τον τελικό λόγο για το κλείσιμο ή την αναδιάρθρωση μιας προβληματικής τράπεζας. Οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν από το 2018, αφού προηγουμένως εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.